Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Ζήσε τη Ζωή. Μια περίεργη μέρα, ξεκίνησε έτσι λίγο μουντή, λίγο φθινοπορεινή, έγινε πιο ανοιξιάτικη. Εδώ είμαστε εμείς όμως για να σας φτιάξουμε τη διάθεση με θέματα από τους αγαπημένους μας celebrities. Σε λίγη ώρα θα είναι καλεσμένος μας εδώ ο Απόστολος Γκαϊτάνης, ο πλαστικός χειρούργος, για να μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις στα ενέσιμα. Αυτά όλα τα πολύ ωραία μπουκαλάκια που μας κάνουν ακόμα πιο όμορφες. Και αμέσως μετά η Βασιλική Κούρια θα μας μιλήσει για την παιδική παχυσαρκία. Ας ξεκινήσουμε όμως με το gova.gr και σήμερα τι απασχολεί ουσιαστικά τους celebrities, ποια είναι τα top θέματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος ουσιαστικά υπάρχει μια ανταλλαγή δηλώσεων για την αποχώρηση του Γιώργου Λιάγκα και της Φέσης Χορδά από το πρωινό του Μέγκα. Τι λέει ο ένας για τον άλλον, το σύριαλ του παγώματος στις σχέσεις του με τον Λιάγκα, ο χωρισμός, η τρομοκρατία και οι δηλώσεις περί ηθικής. Δείτε το βίντεο αναλυτικά στο gova.gr. Το δεύτερο θέμα είναι για τον Λάκη Λαζόπουλο. Άλλος άνθρωπος ο Λάκης Λαζόπουλος, ξυρίστηκε, είναι αρκετά ανανεωμένος. Περιμένουμε διάφορα πράγματα από εκείνον στην φετινή τηλεοπτική σεζόν. Όπως σας είπαμε και χθες, κάτι ετοιμάζει με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε σε κάτι τέτοιο. Τρίτο θέμα, η Showbiz τίμησε τον Δημήτρη Πέτρου, τον γνωστό σχεδιαστή μόδας. Δείτε ποιοι έδωσαν παρόν χθες το βράδυ στην επίδειξη μόδας την οποία έδωσε. Πολλές λαμπερίες παρουσίες, μπορείτε να δείτε απλά και σε αυτή τη φωτογραφία. Τρίτο θέμα, η Ναταλία Γερμανού πήρε την εκδίκησή της από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μέσω του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Τα σχόλια καρφιά, δείτε το βίντεο, το οποίο υπάρχει τρίτο θέμα σήμερα ουσιαστικά στο gova.gr. Ξεκίνησε το Μέση στην Καλή Χαρά, φέτος χωρίς την Ναταλία Γερμανού. Στη σκητάλη έδωσε στην Κατερίνα Καραβάτου. Πολλά έχουν υποθεί για αυτό το Σαββατοκύριακο για την πρεμιέρα της συγκεκριμένης εκπομπής. Ακόμα περισσότερα μπορείτε να δείτε και σε αυτό το άρθρο. Η Μαρία Μπεκατούρου τα κατάφερε και βρήκε τον Αρναούτογλου και τον Σταρόβα. Δείτε το τρέιλερ για τη νέα τους εκπομπής, τα Kardashians, θα λέγεται η νέα εκπομπή. Ένα τρέιλερ το οποίο γυρίστηκε στο κτέιλ. Είναι απολαυστικοί όλοι τους. Πραγματικά, αν δεν το έχετε δει, νομίζω τις επόμενες μέρες θα παιχτεί τόσες φορές που θα έχετε όλη τη δυνατότητα να το δείτε. Η καυτή αποκάλυψη, η πασίγνωση του τραγουδιστή, βγήκε στο μπαλκόνι χωρίς εσόρχο. Δείτε για τον περίου λόγος ακριβώς, γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος ήταν λίγο, να πούμε, ελαφρά ντυμένος στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Επόμενο θέμα, Ελένη Μενεγάκη απαντά στις φήμες για την εγκυμοσύνη της και την αποβολή. Διάφορα έχουν ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς ευχόμαστε να είναι πάρα πολύ καλά στην προσωπική της ζωή, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα επαγγελματικά της και από εκεί και πέρα, είτε ένα παιδί είτε οτιδήποτε, ευχόμαστε να έρθουν όταν θα είναι εκείνη έτοιμη για όλα αυτά. Η μητέρα της Βίκη Καριά είναι πάντα στο πλευρό της. Μοιάζουν στα δύο σταγόνες νερό. Μπορείτε να δείτε και τη φωτογραφία της Βίκης Καριά με τη μαμά της. Πραγματικά νομίζω ότι θα μας τα πει και ο κύριος Γαϊτάνης αργότερα, αλλά οι γυναίκες πλέον θα τρομάζουμε, θα βλέπουμε τα παιδιά μας και θα νομίζουμε ότι είμαστε στην ίδια ηλικία. Λοιπόν, επόμενο θέμα, μετά την απιστία ήρθε ο έρωτας. Ο Tim Harton με την Ελένα Ρότχαν εμφανίστηκαν δημόσια. Μία ηθοποιός πολύ αγαπημένη, έχει παίξει σε πάρα πολλές και διάσημες ταινίες. Πάντα έπαιζε ρόλους έτσι λίγο περίεργους, λίγο σπούκι θα έλεγα. Δείτε τι συμβαίνει ακριβώς στη ζωή της. Και θα τελειώσουμε με το χώρο των celebrities, με την αγαπημένη Άντζελα Δημητρίου, η οποία είναι ξανά ερωτευμένη. Ερωτευμένη, ποιος είναι ο εφοπλιστής που της έκλεψε την καρδιά. Δείτε όλο το ρεπορτάζ στο gova.gr. Εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ο Απόστολος Γαϊτάνης έρχεται και να μας πει πώς θα μείνουμε πάντα νέες, δροσερές και όμορφες, με πάρα πολύ όμορφα έτσι μπουκαλάκια, μπότοξ και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν ανακαλυφθεί για όλους εμάς. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Καλησπέρα σας και πάλι επιστρέψαμε εδώ πέρα στο στούντιο του Ζήσε τη Ζωή. Έχω δίπλα μου τον πλαστικό χειρούργο Απόστολο Γαϊτάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και αυτήν την εβδομάδα εδώ. Θα συζητήσουμε για τα μη επεμβατικά, ουσιαστικά ενέσιμα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλες εμείς οι γυναίκες για να παραμείνουμε όσο πιο νέες γίνεται. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος, έτσι αυτός δεν είναι? Στόχος, ναι. Κάνετε θαύματα. Τα υλικά και με τη σωστή χρήση από την πλευρά μας προσπαθούμε να βελτιώσουμε ατέλειες. Να διορθώσουμε τέλειες και να διορθώσουμε τα σημάδια του χρόνου. Ας το πάρουμε από την αρχή. Τι είναι τα ενέσιμα εμφυτεύματα και ποια προβλήματα μπορούν να διορθώσουν? Τα ενέσιμα εμφυτεύματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μία μεγάλη κατηγορία είναι η βοτουλινική τοξίνη, το γνωστό σε όλους Botox. Εντάξει, και η δεύτερη κατηγορία είναι το ενέσιμο υαλουρονικό. Το Botox, η βοτουλινική τοξίνη, χρησιμοποιείται για να σβήσει εντός εισαγωγικών ρητίδες, παραλύοντας, κάνοντας τον μη να τονίσει. Το υαλουρονικό σβήνει τις ρητίδες γεμίζοντάς τις. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Συνήθως γίνεται ένας συνδυασμός αυτών των δύο, να πούμε. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί κάποιος και τσίτωμα που λέμε λίγο με τον Botox και γέμισμα. Βεβαίως. Είναι... Ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια και στο μέτωπο έχει την καλύτερη δράση η βοτουλινική τοξίνη και στις ρητίδες οι οποίες είναι γύρω από το στόμα, στα μάγουλα, έχει την καλύτερη δράση το υαλουρονικό. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και μεσοθεραπεία, έτσι δεν είναι? Υπάρχει και η μεσοθεραπεία, η οποία είναι μια λέξη που μας αρέσει και αρέσει και στις γυναίκες να τη λένε. Έτσι, θεραπεία του μεσοδέρματος. Η οποία τι είναι βασικά? Είναι ενυδάτωση, ισχυρή ενυδάτωση στο μεσόδερμα, στη μεσαία στιβάδα του δέρματος, με τη χρήση μιας πολύ λεπτής βελόνας και με τη χρήση ενέσιμου αραιωμένου υαλουρονικού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ενυδατώνεται. Σε συνδυασμό με κάποιες βιταμίνες ακόμα, γιατί από ό,τι διαβάζω και εγώ, προκαλείται μια λάμψη στο πρόσωπο, μια ανανέωση ουσιαστικά των κυττάρων. Όχι των κυττάρων, ας το πούμε έτσι. Του δέρματος, ναι. Mm-hmm. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε απλό υαλουρονικό, ενέσιμο υαλουρονικό, είτε σε συνδυασμό με πολυβιταμίνες. Ανάλογα με την εμπειρία που έχει ο κάθε γιατρός και το τι αποδίδει στα δικά του χέρια. Πάντως είναι μια θεραπεία που εφαρμόζεται για χρόνια στη Γαλλία. Οι Γάλλοι την έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζεται και στη χώρα μας τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Και αυτή την περίοδο, που είναι μια περίοδος μετά το καλοκαίρι, που έρχεται το κρύο, που ιδιαίτερα δέρματα τα οποία είναι είτε ξηρά είτε μεικτά αρχίζουν και λίγο ατροφούνε και ξεραίνονται και φαίνονται οι λεπτές ρητίδες. Νιώθουν μια αφυδάτωση περισσότερο. Βεβαίως, είναι μια κατάλληλη περίοδος για να τα ενυδατώσουμε δραστικά με τη μεσοθεραπεία. Πόσο ασφαλή είναι αυτά τα ενέσιμα υλικά? Δύο βασικές προϋποθέσεις. Η ασθενής να έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό της, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Και δεύτερη προϋπόθεση, ο γιατρός να επιλέγει υλικά τα οποία έχουν έγκριση και είναι ασφαλή. Mm-hmm. Δηλαδή σε έμπειρα χέρια, και είτε πλαστικών είτε δερματολόγων, που χρησιμοποιούν ανεγνωρισμένα υλικά, είναι πολύ ασφαλής.
Σε ποιες γυναίκες απευθύνονται όλα αυτά τα σκευάσματα, έτσι, που ποιες αφορούν περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρχει και μια ηλικία που θα μπορεί μια γυναίκα. Βέβαια, συνήθως μιλάμε για ανάγκες σε αυτό το χώρο, αν μπορώ να το πω. Είναι περισσότερο ανάγκη παρά ηλικιακό θέμα, αλλά η τάση ποια είναι? Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Η μεγάλη ομάδα των γυναικών που κάνουν αυτές τις θεραπείες ξεκινάνε από τα 30 και φτάνουν έως τα 50. Mm-hmm. Άρα αυτά τα 20 χρόνια είναι χρόνια τα οποία μπορεί μια γυναίκα να κάνει τις θεραπείες αυτές και με τον τρόπο, κάνοντας τις θεραπείες αυτές, να καθυστερήσει το χειρουργείο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να καθυστερούμε το να κάνουμε το facelift. Η mini facelift. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι την τελική απόφαση την παίρνει η γυναίκα. Αυτή επιλέγει ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει στην ανανέωση στο πρόσωπό της. Αν θέλει τα μη επεμβατικά ή αν θέλει τα επεμβατικά. Εσείς συνήθως έτσι τι συστήνετε? Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο μια γυναίκα σιγά-σιγά να αρχίσει να προσέχει με την ηλικία, με την πάροδο του χρόνου, λίγο περισσότερο, οπότε να κάνει κάποιο μπότοξ, να κάνει, δηλαδή να αρχίσει ουσιαστικά να γεμίζει τις ρητίδες ή να τσιτώνει το δέρμα και σιγά-σιγά να πάει στο lifting, ή είναι καλύτερα όταν τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο να κάνει κατευθείαν κάτι πολύ ριζικό στο προχώρητο? Ναι. Ναι, δεν υπάρχει προχώρητο, αλλά ναι, σίγουρα είναι καλό για μια γυναίκα και βλέπω το τι αυτοπεποίθηση τους δίνει. Μια γυναίκα η οποία διατηρείται, είναι ωραία, λεπτή, έχει ορισμένες ρητίδες όμως στο μέτωπο ή έχει ρητίδες στη ρινοχυλική άβλακα, δηλαδή από τη μύτη ως το πλάι του στόματος. Αν λοιπόν την απασχολούν αυτές οι ρητίδες, τότε γρήγορα, σχετικά οικονομικά και με διάρκεια μπορεί να τα διορθώσει. Ερχόμενοι για μια επίσκεψη διάρκειας μισής ώρας στο ιατρείο του πλαστικού χειρουργού. Η διαδικασία εφαρμογής τους ποια είναι? Η διαδικασία είναι ότι αυτό γίνεται, όλο γίνεται στο ιατρείο του πλαστικού χειρουργού με συνθήκες άσυπτες. Και βάζουμε, ορισμένες περιπτώσεις βάζουμε λίγη τοπική αναισθησία και προχωράμε στην έγχυση των υλικών. Αμέσως βλέπουμε το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, ναι. Είναι άμεσο. Στο μπότοξ θέλει 1-2 μέρες για να φανεί, mm-hmm. αλλά στο υαλουρονικό το αποτέλεσμα είναι άμεσο, ναι. Στη μεσοθεραπεία είναι άμεσο. Είναι άμεσο επίσης. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις δραστηριότητές μας. Είναι πάρα πολύ απλή στα διαδικασία. Είναι απλή διαδικασία. Εντάξει, δεν θα πήγαινα βέβαια στο γυμναστήριο το πρώτο βράδυ μετά από έγχυση υαλουρονικού στο πρόσωπο, γιατί θέλουμε να είναι τα χέρια μας καθαρά, να είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχει να κάνει με την εφίδρωση, αλλά δεν θα πήγαινα στο γυμναστήριο το πρώτο βράδυ, mm-hmm. αλλά την άλλη μέρα και μπορεί να κάνει όποιες δραστηριότητες θέλει. Στο πρόσωπο δεν φαίνεται κάτι, εννοώ σαν ουλή, όχι σαν ουλή, το τσίπημα. Το τσίπημα φεύγει μετά από μισή ώρα, εάν είμαστε άτυχοι. Ούτε μελανιάζει. Αν είναι πάρα πολύ καλή η παρατήρησή σας, αν σπάσουμε κάποιο φλεβάκι, μπορεί να εμφανιστεί μετά από μερικές μέρες κάποια μελανιά, η οποία εύκολα καλύπτεται είτε με πούδρα είτε. Καλά, ναι, ούτως ή άλλως περισσότερες τώρα πλέον βαφόμαστε καθημερινά. Υπάρχουν κάποιες άλλες όμως μέθοδοι, μη επεμβατικές επίσης, που έχουν λίγο μεγαλύτερη διάρκεια. Μάλλον να σας ρωτήσω πρώτα κάτι άλλο. Αυτές οι μη επεμβατικές που είπαμε τώρα, το μπότοξ, το υαλουρονικό και η μεσοθεραπεία, τι διάρκεια έχουν? Η διάρκεια τους είναι για το μπότοξ είναι 4 με 6 μήνες. Mm-hmm. Για το υαλουρονικό, που όταν το χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε ρητίδες, είναι υαλουρονικό το οποίο έχει υψηλή διασταύρωση για να αντέχει και αντέχει περίπου ένα χρόνο. Mm. Και υαλουρονικό το οποίο χρησιμοποιούμε για μεσοθεραπεία στο πρόσωπο, για λάμψη και μεσοθεραπεία, διαρκεί γύρω στους 4 μήνες. Άρα, καλό είναι για παράδειγμα μια γυναίκα η οποία θέλει να παραμένει στο πρόσωπό της δροσερό και φωτεινό, 3-4 φορές το χρόνο να κάνει. Γύρω στις 3 φορές το χρόνο, ναι, 2 τουλάχιστον φορές το χρόνο θα πρέπει να έρχεται και να κάνει και να διορθώνει τις ατέλειες. Όσον αφορά τις ακόμα μη επεμβατικές βέβαια ενέργειες, αλλά με μεγαλύτερο αποτέλεσμα, τι έχουμε να πούμε στις τηλεθεάτριες? Κάτι το οποίο είναι αρκετά δραστικό και αρκετά καινούριο είναι η αντιγύρανση στο πρόσωπο με χρήση PRP, με χρήση αυτόλογου αυξητικών παραγόντων. Δηλαδή, παίρνουμε λίγο αίμα από μια φλέβα της ασθενούς, mm-hmm. και με ειδική επεξεργασία το επεξεργαζόμαστε στο ιατρείο και κάνουμε έγχυση με τη μορφή της μεσοθεραπείας αυτόλογων αυξητικών παραγόντων στο πρόσωπο, yeah. έτσι ώστε να προκαλέσουμε αντιγύρανση. Δηλαδή, οι αυξητικοί παράγοντες είναι ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα μας και υπάρχουν γύρω από τα αιμοπετάλια και διορθώνουν βλάβες. Yeah. Όταν λοιπόν το κάνουμε στο πρόσωπο, διορθώνουμε, κάνουμε αντιγύρανση.
Και αυτό πάλι είναι έτσι, μπορούμε αμέσως να επιστρέψουμε στη δουλειά μας. Και αυτό επιστρέφουμε την άλλη μέρα στην εργασία μας. Είναι βέβαια αντιγύρανση, το αποτέλεσμα δεν είναι άμεσο. Θα πρέπει να περιμένει μερικούς μήνες για να δει το αποτέλεσμα η γυναίκα. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά μοντέρνο και δίνει βοηθάει στο να αντιστρέψουμε τη φθορά του χρόνου. Μου πάτε, θα χρειαστεί μήνες για να δει το αποτέλεσμα. Ναι, βλέπει τη διαφορά στο δέρμα της μετά από 2-3 μήνες. Ναι, μετά από 2-3 μήνες. Μάλιστα. Και κρατάει πόσο καιρό. Αυτό είναι σχεδόν το αποτέλεσμα, είναι σχεδόν μόνιμο. Δηλαδή, ό,τι όφελος πάρεις, μένει μαζί σου. Βέβαια, συνεχίζει η φθορά σε όλους μας. Αλλά όσο μπορέσεις να πας στο δίκτυο του ρολογιού προς τα πίσω, ξεκινάς από πιο πίσω. Μάλιστα. Και αυτό σε ποιες γυναίκες θα το συστήνατε περισσότερο, ηλικιακά ή. Αυτό θα το συστήνα σε γυναίκες οι οποίες έχουν έντονα ξηρό δέρμα με πολλές λεπτές ρητίδες στο πρόσωπο και ηλικίες τουλάχιστον 45 με 50 ετών. Α, μάλιστα. Πώς μπορούμε να επιλέξουμε ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για το δικό μας πρόσωπο? Πολλές γυναίκες σήμερα και με τη χρήση των media και με τη χρήση του ίντερνετ ενημερώνονται, διαβάζουν. Το βασικό για τις γυναίκες είναι να διαβάσουν, να αποκτήσουν άποψη για τις μεθόδους που υπάρχουν και να ρωτήσουν φυσικά τον πλαστικό χειρουργό που εμπιστεύονται. Το πιο σημαντικό. Υπάρχουν παρενέργειες από τα εμφυτεύματα, όλα αυτά? Γενικά δεν υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες. Καλό είναι να ρωτάει η γυναίκα τον γιατρό της τι είδους εμφυτεύματα χρησιμοποιεί. Θα πρέπει να γίνονται όλα σε συνθήκες ιατρίου, σε άσυπτες συνθήκες. Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί ένα κοκκίνισμα το οποίο φεύγει μετά από μερικές ώρες. Εφόσον τηρούνται οι κανόνες, περιορίζουμε και πάρα πολύ και την πιθανότητα παρενεργειών. Δεν είναι λίγες φορές όμως που έχουμε δει γυναίκες με πρόσωπα θα το λέγω ότι έχουν κάνει κατάχρηση του μπότοξ και όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν βγει για να μας διατηρήσουν όμορφες, αλλά τελικά φτάσαμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Βεβαίως. Είναι βασικό να προσπαθούμε και εμείς οι πλαστικοί χειρουργοί να περνάμε στις γυναίκες ότι το φυσικό αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο είναι το πιο αποδεκτό. Δηλαδή, καλό είναι μια γυναίκα να μην φαίνεται ότι έχει κάνει κάτι. Εκεί είναι η επιτυχία. Βέβαια, ορισμένες γυναίκες ζητάνε κάτι παραπάνω, ζητάνε κάτι πιο έντονο. Αυτό θα πρέπει να το κουβεντιάσουν με τον γιατρό τους ξεχωριστά. Ναι. Θέλω να μου πείτε, πέρα από θέλω τη γνώμη σας και το τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και καθημερινά στο σπίτι της. Ποια θα είναι τα απαραίτητα βήματα που θα τη βοηθήσουν μαζί με όλα αυτά να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα? Νομίζω ότι αυτά βοηθούν, αλλά το καθημερινό, ακόμα και η διατροφή μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά είτε η κρέμα ή οτιδήποτε, τι θα λέγατε σε όλες τις τηλεθεάτριες να κάνουν καθημερινά στο σπίτι? Αυτό που θα βοηθούσε και να καθυστερήσουν τα σημάδια του χρόνου και να βοηθήσουν όταν κάνουν τις θεραπείες που τους προσφέρουμε εμείς οι πλαστικοί χειρουργοί να παραταθεί το αποτέλεσμα των θεραπείων που κάνουμε, είναι σίγουρα να μην καπνίζουν ή τουλάχιστον αν καπνίζουν να το περιορίσουν. Το κάπνισμα είναι καταστροφικό. Το κάπνισμα είναι πρόβλημα. Το καλοκαίρι να μην εκτίθεται στον ήλιο χωρίς ένα ισχυρό αντιλιακό, ειδικά στο πρόσωπο. Το σώμα και στο σώμα κάνουν κακό, αλλά ειδικά στο πρόσωπο είναι πάρα πολύ άσχημο το καλοκαίρι να εκτιθέμεθα χωρίς τη χρήση αντιλιακού, να πίνουν αρκετή ποσότητα νερού και να χρησιμοποιούν μια καλή ενυδατική κρέμα, να καθαρίζουν το πρόσωπό τους μετά από το βράδυ που κοιμηθούν καλά και να χρησιμοποιούν μια καλή ενυδατική κρέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ. Και θα σας έχουμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμα πιο έτσι ωραία θέματα για όλες τις τηλεθεάτριες. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχετε τη Βασιλική Κούρια για να μάθουμε τα πάντα για την παιδική αξαργία.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή εδώ από την τηλεόραση τη Ζούγκλα. Δίπλα μου έχει καθίσει ήδη η Βασιλική Κούρια, η διαιτολόγος διατροφολόγος της εκπομπής μας. Σήμερα έχουμε θέμα την παιδική παχυσαρκία. Ένα φαινόμενο που νομίζω
Πόσα χρόνια έχει εμφανιστεί αυτό στην Ελλάδα? Αρκετά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι διάβαζα βιβλιογραφία τουλάχιστον 80 ετών. Τουλάχιστον. Ναι. Πολλά χρόνια. Γιατί νομίζω ότι περισσότερο έχουμε την εικόνα των παιδιών στην Αμερική με τα fast food που έχουν γίνει, εντάξει, νομίζω η Αμερική, εντάξει, είναι το χειρότερο που μπορείς να συναντήσεις σε αυτό το πράγμα, αλλά και η Ελλάδα είναι σε υψηλή θέση. Είμαστε όχι πως υψηλή, είμαστε πρώτοι, όχι παγκοσμίως, πρώτοι στην Ευρώπη, πλέον επισήμως, και παγκοσμίως είμαστε δεύτεροι. Και από την πρώτη θέση που είναι η Αμερική, εννοείται, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Γιατί τόσο πολύ, γιατί εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα? Κοίτα να δεις, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Αλλά αν λίγο σκεφτείς ότι ο τρόπος ζωής πώς είναι πλέον, ότι τα παιδιά κάθονται άπειρες ώρες στον υπολογιστή μπροστά και ξενυχτάνε, δεν υπάρχει το όριο ότι πρέπει μία ώρα να διαβάσεις, μία ώρα να φας, γενικά από την οικογένεια. Και δεν υπάρχει το πρόγραμμα πλέον. Δεν υπάρχει το πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο τα παιδιά τα χρειάζονται τον υπολογιστή και στο σχολείο. Είναι τόσο διαδεδομένο πλέον που το να κάθεσαι σε μια καρέκλα στην παιδική ηλικία και να παίζεις τα διάφορα παιχνίδια, αν μη τι άλλο, είναι κάτι το οποίο. Ναι. Είναι σύνηθες. Είναι σύνηθες, σπάνιο, βέβαια. Να μην βλέπεις παιδιά. Είναι σύνηθες και νομίζω ότι ακόμα και για λόγους και σχολικούς περισσότερο, το έχουν επεκτείνει αυτό ακόμα περισσότερο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουμε κίνητρο να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Και κάπως αλλιώς μάθημα. Δεν λέμε για τον υπολογιστή ότι δεν είναι καλή υπόθεση, αλλά μπορεί να είναι 1 με 2 ώρες το παιδί να ασχολείται και με κάτι άλλο και επίσης να υπάρχει και φυσική δραστηριότητα. Mm-hmm. Που δεν υπάρχει φυσική δραστηριότητα. Φταίνε και λίγο οι μαμάδες όμως, Φταίνε και λίγο οι μαμάδες. Όπως επίσης το άλλο αίτιο είναι ο τρόπος ζωής και των μανάδων. Δηλαδή, και των, όχι μόνο μάνες, και της οικογένειας. Σωστά, μην τα έχουμε λοιπόν, και μαμάδες. Όταν δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και για να μην στεναχωρηθεί το παιδί, παραγγέλνει κάτι απ' έξω για να το δελεάσει, αν θέλεις, αυτόματα το παιδί θα το φάει. Και έτσι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι. Πολλές φορές κλαίνουν τα παιδιά ή κάνουν κάτι καλό, επιβράβευση. Το φαγητό. Πάρε ένα σοκολατάκι. Ναι, ένα γλυφιτζούρι, ένα κάτι. Πάρε ένα γλυφιτζούρι, πάρε, ναι, οτιδήποτε. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με την επιβράβευση με το φαγητό. Ναι. Είναι ο συνδυασμός, νομίζω ότι είναι και ακόμα πιο ουσιαστικό. Ότι δηλαδή είσαι καλό παιδί, μπορείς να φας. Mm. Είσαι κακό παιδί, δεν θα φας. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Αυτό και τα δύο είναι ακραία. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση. Όσο και εμείς να προσπαθούμε από την πλευρά μας και μέσα από τα σχολεία και μέσα από το παιδιατροφή που έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες. Και μάλιστα πολλές μανάδες μπορούν να μπουν στο παιδιατροφή.gr να δουν διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει και γίνονται. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τα παιδιά τρώνε αρκετά λιπαρά. Δεν είναι κακό να τρώνε, να τα έχουν στη διατροφή τους. Αυτό θα το πούμε και λίγο στη συνέχεια. Αλλά το να ζητάνε κάθε μέρα πατατάκια και να τρώνε σοκολάτες, σίγουρα αυτό δεν πρεσβεύει ούτε τη μεσογειακή διατροφή, ούτε μπορεί να τους βοηθήσει την ανάπτυξη και σε όλα τα καλά που μπορεί να κάνει. Σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας εναλλακτικός τρόπος είναι και ακόμα και όταν θα φάει το γλυκό, να μην είναι μια σοκολάτα επεξεργασμένη, να είναι κάτι σπιτικό. Να συνδυάζει δηλαδή. Γιατί εγώ θυμάμαι και παλιότερα, είχα συναντήσει μια οικογένεια, τη οποία το παιδί είχε το εξής πρόβλημα. Δεν ήθελε να φάει τίποτα το σπιτικό. Ήθελε να παραγγέλνουν συνέχεια απ' έξω. Αν ήταν κέικ, να ήταν απ' έξω. Σε φάση που είχε φτάσει η μαμά σε ένα σημείο, να φτιάχνει κέικ, να το βάζει στο κουτί του ζαχαροπλαστείου για να το φάει το παιδί. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με πάρα, πάρα πολλά πράγματα και με συνθήκες στο σπίτι και το πώς έχει συνδυάσει ένα παιδί όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αν το δεις λίγο πιο σφαιρικά, μπορεί να αντικατοπτρίζει πάρα πολλές οικογένειες. Το θα πάμε έξω, θα πάμε βόλτα, θα πάρεις το παγωτό, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Νομίζω ότι στο τέλος κάνει τα παιδιά να συνδυάζουν τη χαρά με το φαΐ, με τα γλυκά. Ποιο είναι, ότι κανένας γονέας δεν παραδέχεται το παιδί του είναι παχύσαρκο. Και οι περισσότεροι το ρίχνουν ότι είναι θέμα ορμονικό, που ναι, όταν γενικά κάποιος έχει παραπάνω λίπος, υπάρχει κάποια ορμονική ανισορροπία, αλλά τελικά φαίνεται ότι το 1% ευθύνεται για τις αρμονικές διαταραχές, που αυτός μπορεί να είναι θυροειδής, μπορεί να είναι κάποια διαταραχή στο σηκώτη, μπορεί να είναι τύπου διαβήτης, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Αλλά φαίνεται ότι όλα είναι θέμα διατροφικών συνηθειών. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει να κάνει καθόλου το βάρος που γεννιέται ένα παιδί? Όχι, όχι. Δεν όχι, έχει να κάνει. Όχι. Γιατί συνήθως βλέπουμε, λένε ρε παιδί μου, ότι αν ένα παιδί γεννηθεί έτσι με πολλά κιλά, μπορεί να έχει μια προδιάθεση για κάτι τέτοιο. Άλλο αυτό, ναι. Άλλο αυτό. Αλλά δεν σημαίνει και κάτι, γιατί κι εγώ μάλιστα ένα από τα παιδιά που γεννήθηκα 4-200.
αρκετά μεγάλο παιδί, είναι μια χαρά. Δεν σημαίνει ότι είχα προδιάθεση από πίσω. Ίσως είναι μια πολύ μικρή ένδειξη όμως, γιατί από εκεί και πέρα που διαμορφώνεται στον εγκέφαλο του παιδιού οποιαδήποτε καταγράφεται, οποιαδήποτε πληροφορία του πώς τρώει, του πώς συμπεριφέρεται γύρω από το φαγητό, από εκεί ξεκινάνε όλα. Γονιδιακά βέβαια, αν έχει την τάση να πάρει λίπος, ίσως είναι πιο εύκολο σε σχέση με τα άλλα τα παιδιά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ξεφεύγει από την παιδιά. Και γι' αυτό κιόλας έχουν πάρει τόσο αύξηση κρούσματα νεανικού διαβήτη, νομίζω. Έχει και αυτό είναι, πάρα πολύ μεγάλη είναι σημασία. Μια από τις συνέπειες. Θα τις αναφέρουμε ποιες συνέπειες. Ωραία, ας πάμε σαν... Πες μου. Θα σου πω τι γίνεται. Οι περισσότεροι δεν παραδέχονται ότι το παιδί τους είναι παχύσαρκο, όπως είπα πιο πριν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και το αντίθετο. Πολλοί γονείς φέρνουν τα παιδιά τους γιατί φοβούνται ότι είναι παχύσαρκα, ενώ ουσιαστικά μπορεί να είναι 2 κιλά από το φυσιολογικό. Ναι. Και μια ένδειξη για να καταλάβεις αν το παιδί σου είναι παχύσαρκο σε σχέση με τις καμπύλες που. Υπάρχουν κάποιες ειδικές καμπύλες ανάπτυξης που εκεί βλέπεις αν το παιδί έχει φυσιολογικό βάρος. Γιατί μιλάμε για παιδική παχυσαρκία. Και ο παιδίατρος, νομίζω. Ο παιδίατρος και ο διατροφολόγος μπορεί να σίγουρα, να αλλά μια πρώτη ένδειξη, όταν ένα παιδί είναι μικρό και ακόμα και οι γονείς, αν δεν μπορούν να καταλάβουν κάτι, νομίζω ότι ένας παιδί και ο παιδίατρος θα δώσει στους γονείς να καταλάβουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, θα δώσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά από εκεί πέρα το θέμα είναι και ο γονιός έτοιμος να το δεχτεί. Ναι. Γιατί η παχυσαρκία σε όρους είναι κάτι που τρομάζει, είναι κάτι το οποίο έχει αρκετά ρατσιστική διάθεση, ειδικά στα σχολεία. Και ο λόγος που ίσως δημιουργείται, αν δικαιολογεί σε αυτή τη ρατσιστική τάση, είναι ότι είναι ένα πρόβλημα υγείας. Ναι. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αν με ρωτάς το τι σημαίνει αυτό, σημαίνει μυοσκελετικά προβλήματα. Ωραία, πάμε στο τι μπορεί να προκαλέσει. Σημαίνει, εννοείται, αυξημένη λιπόδηση στο, που σημαίνει ότι οι ορμόνες μπορεί να υπολειτουργούν. Καρδιακά, βλέπεις παιδιά 14-12 χρονών να έχουν αυξημένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, τιμές οι οποίες ένας άνθρωπος 40 ετών δεν τις έχει. Που σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με τη διατροφή όμως. Ειδικά τα τριγλυκερίδια έχει να κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι με αυτό. Και επίσης και ο διαβήτης τύπου 2, όπου δεν είναι με ενσουλίνη απαραίτητα, αλλά όλο αυτό, ειδικά ο διαβήτης τύπου 2, είναι κατά ένα μεγάλο κομμάτι διατροφικό. Από εκεί και πέρα η κατάθλιψη που παθαίνουν τα παιδιά αυτά σε σχέση με την εικόνα τους, γιατί δεν ξέρω αν έχεις τύχει ποτέ να ακούσεις παιδιά ή να θυμηθείς από το σχολείο σου. Εγώ θυμάμαι εικόνες. Άσχημες εικόνες. Και εγώ πάρα πολύ άσχημες εικόνες έχω, γιατί δυστυχώς υπήρχαν παιδιά στο σχολείο μου με τέτοια προβλήματα. Και θα σου έλεγα ότι υπήρχαν και παιδιά με πολύ λιγότερο πρόβλημα, δηλαδή να είχαν 5-6 κιλά παραπάνω, και πάλι τα λέγανε χοντρά. Και με πολύ επιδεικτικό ύφος και τρόπο. Και καλά, δεν το συζητώ ότι πολλές φορές και η παιδεία και οι καθηγητές θα πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί αυτό πληγώνει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Ένα από τα αίτια... Και είναι φαύλος κύκλος νομίζω για αυτό το παιδί, έτσι. Ένα από τα αίτια που θεωρητικά, γιατί εμείς και εμείς ακόμα το ψάχνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι και τα κηλικία στο σχολείο. Σωστά. Τα οποία εμένα μου φαίνεται τραγικό προσωπικά και ως διαιτολόγος και ως άνθρωπος, αν θέλεις. Τα προϊόντα τα οποία γιατί... έχουν... Μπράβο, τα προϊόντα που έχουν στα κηλικία. Είναι ένα κρουασάν σοκολάτας, μία τυρόπιτα. Μία ζαμπονοτυρόπιτα. Γιατί το διάλειμμα είναι ένας χρόνος στο οποίο το παιδί θα χαλαρώσει και θα παίξει. Που σημαίνει ότι γι' αυτό είναι κάτι πολύ καλό, το οποίο θα το συνδυάσει άμεσα με τη σοκολάτα, με τα γλυκίσματα που έχει. Τα οποία δεν είναι κακά, αλλά πρέπει και εκεί να μπαίνει ένα όριο. Δεν μπορεί να μην έχει ένα κλούρι Θεσσαλονίκη ή ένα σάντουιτς. Εγώ θυμάμαι παλιότερα κάποια στιγμή είχε γίνει μια ενέργεια για το τι θα έχει το κηλικείο των σχολείων. Και νομικά έχει γίνει ενέργεια. Και νομικά έχει γίνει πλέον. Δεν τηρείται. Ναι, η οποία... Θυμάμαι πάντως στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Στεφάνου είχε γίνει αυτό και πουλάγανε κουλούρι, πουλάγανε τυράκια, αυτά τα τριγωνάκια, πουλάγανε φρούτα. Ναι. Υπήρχαν σχολεία που θέλησαν πάρα πολύ να κάνουν το σωστό και να βοηθήσουν τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είχαν πρόβλημα ή όχι, να τρέφονται σωστά, γιατί αυτό έχει να κάνει, αυτό είναι παιδεία, σε μια γενική εικόνα θα πρέπει να το δούμε. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλά σχολεία τότε δεν το ακολούθησαν και φυσικά το κράτος δεν έκανε τίποτα αυτό, για να... Αυτό είναι το θέμα και δεν είναι μόνο το κράτος, είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων που υπάρχει. Ναι. Μία πολύ ωραία, βέβαια αυτό αντίστοιχα, αυτός ο οποίος έχει το κατάστημα αδικείται, αλλά ας πάει να κάνει κάτι άλλο τέλος πάντων. Ναι. Είναι δεν νοιάζει ότι πρέπει να γίνει το σωστό. Ναι. Δεν υπήρχε κηλικείο. Ο Σύλλογος Γονέων θεώρησε ότι δεν είναι απαραίτητο το κηλικείο και οικονομικά για τα παιδιά. Γιατί άλλα παιδιά δεν έχουν και αναγκαστικά ζηλεύουν τα άλλα. Γιατί αυτό είναι ένας λόγος. Και βέβαια, αυτό είναι κάτι. Και από την άλλη, το να παρασκευάζει η μαμά στο παιδί το τόσο του, σημαίνει ότι το φροντίζει και για το παιδί είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν θα μεγαλώσει θα μάθει να μην
παίρνει πράγματα απ' έξω, αλλά να τα παρασκευάζει ο ίδιος και να τα παίρνει. Πού είναι το θέμα των σήμερα εργαζόμενων ανθρώπων, οι οποίοι δεν παίρνουν καν τα περάκια μαζί τους γιατί το θεωρούν ταμπού. Ναι, και αυτό και δεν το έχω συναντήσει πολύ, γιατί εγώ συνήθως είμαι 26 χρόνια σε δίαιτα. Οπότε είμαι παντού συνήθως όποτε κάνω δίαιτα με ένα ταπεράκι και όλος ο κόσμος το σχολιάζει. Πραγματικά εγώ το έχω δει, είναι ρατσιστικό ακόμα και προς εμένα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι ωραία προσπαθείς και τρέφεσαι σωστά και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έχει να κάνει με το ότι βγάλε το ταπεράκι σου. Αυτό το πράγμα που δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Δηλαδή γιατί τέτοιο πράγμα αυτό στην Ελλάδα. Και θέλω να μου πεις και ο κόσμος τι σου λέει, ντρέπεται εξίσου. Θα σου πω ότι μου λένε τα παιδιά. Α, αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρώτον, τα παιδιά τα γυρίζουν, δεν τα βγάζουν καν από το πιτσάδα τους, γιατί ντρέπονται. Ναι. Είχα μια έφηβη, ένα εξαιρετικό παιδί τέλος πάντων, το οποίο προσπαθούσε και της έλεγα, δώσε το καλό παράδειγμα εσύ στους άλλους. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ντρεπόταν να φάει, γιατί είχε κάποια παραπάνω κιλά, μην της πούνε γιατί τρώει. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας ρατσισμός με το φαγητό. Εδώ θα το πάω λίγο στην πλάκα, να σε ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Που σου λένε και καλά, είμαστε για εμάς τις γυναίκες. Στο πρώτο ραντεβού θα φας μόνο σαλάτα. Δηλαδή, μη σε δει και τρως. Δηλαδή, με το φαγητό υπάρχει ρατσισμός σε πάρα πολλά επίπεδα. Είτε είναι παιδί, είτε είναι γυναίκα. Εντάξει, okay, μπορεί να περνάει κάποιος δυσάρεστα, να πάρει κάποια κιλά. Θα πρέπει όμως και όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον τα χρήματα για να αγοράζεις τον καφέ σου απ' έξω, το φαγητό σου, το μεσημεριανό σου, το δεκατιανό σου, όλα απ' έξω. Δεν γίνεται. Θέλεις 25 ευρώ την ημέρα, σου λέω και πολύ λίγα, λοιπόν, για να τραφείς όλη την ημέρα έξω, που με 25 ευρώ κάποιοι μπορούν να μαγειρεύουν μια ολόκληρη εβδομάδα. Και ποιοτικά, δηλαδή. Αν ζεις μόνος σου. Εγώ θυμάμαι την εκπομπή που είχε στο Sky πέρσι, το μαγειρεύω οικονομικά, που ο άνθρωπος αυτός έδειχνε ο παρουσιαστής συνταγές για μια τετραμελή οικογένεια με δύο γεύματα για μια ολόκληρη εβδομάδα με 50 ευρώ. Που σημαίνει ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει τρόπος να κάνεις και οικονομία και τέτοιο. Και να τρεφούμε και καλά, που επί της ουσίας αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ας πάμε όμως πίσω στην παιδική παχυσαρκία, στα αυτά που μπορεί να προκαλέσει και το πρώτο πράγμα που είπες είναι τα μυοσκελετικά προβλήματα. Καθυστερεί την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι? Τι καθυστερεί την ανάπτυξη? Και τώρα φαντάσου ένα παιδάκι. Γιατί η κύλη είναι το πρώτο πράγμα που δημιουργείται σε αυξημένο σωματικό βάρος. Η κύλη. Η κύλη. Σωστά. Από τόσο μικρή ηλικία, που αυτό αυτόματα του στερεί αθλητικές δραστηριότητες. Ναι. Και η κύλη νομίζω ότι είναι για κάτι το οποίο αν βγει, μπορεί και να ξαναβγεί και να ξαναβγεί και είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Θύμησε μου ακόμα τι άλλο μπορεί να προκαλέσει. Λοιπόν, το είπαμε ζαχαροδιαβήτη τύπου 2. Καρδιογειακά προβλήματα. Τα μυοσκελετικά που είπαμε, σωσικότη λίπος, που σημαίνει ότι αυτό έχει προδιάθεση για κακή λειτουργία, που αυτόματα αυτό σημαίνει χίλια δύο προβλήματα. Το σωσικότη είναι από τα πάρα πολύ βασικά όργανα του οργανισμού μας. Στην εσωφαγική παλινδρόμηση, χιλιάδες τα προβλήματα. Πιο πολύ είναι τα καρδιαγιακά εκεί που έχει σταθεί ο περισσότερος κόσμος και στο διαβήτη τύπου 2. Παχύσαρκοι γονείς, παχύσαρκα παιδιά είναι. Όπως επίσης ισχύει και το ότι ένα παιδί το οποίο φαίνεται. Υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο δεν το θυμάμαι, αλλά είναι αρκετά μεγάλο, είναι γύρω στο 25-30%. Ένα παιδί το οποίο γεννιέται, είναι παχύσαρκο στην παιδική ηλικία, για το λόγο καθαρά ότι ο εγκέφαλός του έχει μάθει να διατρέφεται πολύ και στην ενήλικη ζωή του θα είναι και παχύσαρκο. Και θα τρέφεται ακόμα πιο πολύ, γιατί θα έχει ακόμα μια πιο έντονη μέρα και στρες, που αν ένας άνθρωπος βρίσκει διέξοδο στο φαγητό. Αυτό θα το κάνει, θα του έρθει σαν κύμα μετά, έτσι δεν είναι? Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί από μικρή ηλικία καλύτερα. Από μικρή ηλικία, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση η λέξη δίαιτα στα παιδιά είναι απογορευτική. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν κανόνες ότι ένα παιδί μπορεί να χάνει μισό κιλό το μήνα, όχι παραπάνω. 500 γραμμάρια. Και αν δεν χάσει, επειδή μιλάμε για μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που αναπτύσσονται, ψηλώνουν, τα όργανα τους ακόμα τελειοποιούνται. Ειδικά στην προεφηβεία, ας το πούμε έτσι, ηλικίες από 10 έως 10, έως 12, ας πούμε, γιατί είπαμε προεφηβεία, βλέπουμε ότι τα κορίτσια να αναπτύσσονται έτσι αρκετά και μετά τα 12 τα γόρια να παίρνουν πάρα πολύ ύψος. Το οποίο πραγματικά βλέπεις. Καλοκαίρι με καλοκαίρι. Καλοκαίρι με καλοκαίρι, ακριβώς. Πας στο Σεπτέμβριο και ξαφνικά έχει πάρει 20 πόντους. Οπότε θα πρέπει να γίνει μεθοδικά όλο αυτό το πράγμα και προσεκτικά, με έναν επιβλέποντα γιατρό, σίγουρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Η θεραπεία ποια μπορεί να είναι? Θεραπεία, δεν υπάρχει θεραπεία με πάρε ένα χάπι για να δυνατήσεις. Γιατί βλέπουμε και ένα εκατομμύριο σκευάσματα ναι, ναι. Και ίσως και επηρεάζονται οι γονείς από αυτά τα το πράγματα. Το πρώτο στάδιο είναι.
Και θέλω να κάνω μια παρένθεση. Πολλές φορές μπορεί κάποιες μαμάδες να το έχουν κάνει. Το ότι παίρνεις ένα σκεύασμα για έναν ενήλικο άνθρωπο για να βοηθηθείς να κάψεις λίπος και να αυξήσεις το μεταβολισμό σου, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και εγκεκριμένο για ένα παιδί. Δεν είναι ούτε για τον ίδιο. Βασικά. Πού το πας και αυτό. Δηλαδή, πού το πας και αυτό. Ειδικά για τα παιδιά δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό που κάνεις στα παιδιά είναι ξεκινάς από το μηδέν. Ουσιαστικά μπορείς και να μην το πας σε έναν ειδικό, να κάνεις τα πρώτα πράγματα μόνος σου, γιατί και εγώ ως ειδικός και εμείς ουσιαστικά ως διαιτολόγοι, αυτό που κάνουμε είναι φέρνουμε όλη την οικογένεια στο γραφείο μας, δεν κάνουμε δίαιτα, απλά μαθαίνουμε βασικές συστάσεις στο παιδί. Δηλαδή, το ότι χρειάζεται να τρώει ένα πολύ καλό πρωινό όταν φεύγει. Δεν μπορεί το παιδί να φάει από το σπίτι του μυστικό. Και δεν μπορεί να μετά κατά τις 12 ώρες θα λιμοκτονήσει και θα πάρει σίγουρα μια τυρόπιτα, γιατί ο οργανισμός θα ζητήσει άμεσα την πρώτη πηγή που θα αποθηκευτεί κατευθείαν σε λίπος, που είναι τα λιπαρά. Άρα, καλό είναι ουσιαστικά. Μάλλον θα σε ρωτήσω πόσα γεύματα πρέπει να κάνει ένα παιδί την ημέρα. Μπορεί και 6 και 7. Δεν και 6 και 7. Ναι, έχει να κάνει πολλά γεύματα. Αλλά πέρα από τα γεύματα, είναι σου λέω, πολύ δεν χρειάζεται το παιδί στις υγιώδεις πληροφορίες. Δηλαδή, το παιδί το παίρνεις και το μαθαίνεις από την αρχή τι είναι διατροφή. Γενικά το εξηγείς. Δεν του λες, δεν θα σου δώσω σοκολάτα. Μα δεν είναι το πρωί τυρόπιτα, στο δεκατιανό το μίλκο, το μεσημέρι το χάμπουργκερ, το απόγευμα η σοκολάτα και δεν ξέρω και τι άλλο, και το βράδυ οι τηγανιτές πατάτες στην τηλεόραση. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά το θέμα είναι η συχνότητα. Η συχνότητα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή είχαν φτάσει τα πράγματα και δεν ξέρω και ακόμα αν έχουν πάρει αν έχουν πάει σε αρνητικό πρόσημο όσον αφορά αυτό το πράγμα. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα πλέον. Και ξέρεις τι γίνεται, όπως και να έχει, όταν βγαίνεις έξω, βγαίνουν τα παιδιά έξω στους εξόδους. Δεν θέλω να πω τώρα. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες έξω με φαγητά. Διάφορα fast food. Δηλαδή παντού διάφορα είδη γλυκών. Διάφορα είδη παγωτών. Στα περίπτερα γίνεται χαμός πλέον. Δεν υπάρχει το γαλιδάκι του πατατάκι που γεννηθήκαμε μεγάλο εμείς. Παλιότερα δεν υπήρχαν ούτε καν αυτά. Ούτε καν. Δηλαδή η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη που αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως και δεν έχει γίνει ένα μαγαζί σε κάθε περιοχή το οποίο να έχει αποκλειστικά τροφές οι οποίες βοηθάνε στο ευζήν που λένε. Ναι. Έχουν γίνει προσπάθειες. Εγώ βλέπω και εταιρείες οι οποίες είναι αυτό. Το παγωμένο γιαούρτι, για παράδειγμα. Βέβαια είναι συγκεκριμένο προϊόν. Δεν υπάρχει ένα κατάστημα που μπορείς να πας και να φας υγιεινά γενικώς για οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της μέρας. Αλλά για παράδειγμα έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά όχι αυτό που είπες, το συλλογικό. Να σου πω κάτι. Πας σε ένα τύπου. Τύπου μόλ. Ναι. Αξιοσύνη, υπάρχουν πολλά. Ναι. Και βλέπεις διάφορα μαγαζιά. Ένα μαγαζί που να έχει, έχει βέβαια έναν φυσικού χυμού, αλλά ένα που να έχει και φυσικού χυμού και τόστ, αλλά να μην έχει και ζαμπονοτυρόπιτα και τυρόπιτα. Ναι. Γιατί αν είσαι φινασμένος εκείνη την ώρα, δεν θα σκεφτεί να χάσει το υγιεινό. Και οι επιλογές είναι τόσο πολλές και οι λαχταριστές, ναι, που θα επιλέξει εκείνη τη στιγμή αυτό που σου έχει μείνει. Γιατί, ναι, έχει να κάνει. Γιατί πάρα πολύ γευστικά είναι και τα φρούτα. Πάρα πολύ γευστικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά, πάρα πολλά τρόφιμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η λιχουδιά είναι σαν απαγορευμένη. Δηλαδή, ναι, είναι αυτό με τα πολλά λιπαρά συνήθως. Σίγουρα. Μα πάντα. Και ειδικά αν είσαι πεινασμένος, το πρώτο που θα θέλεις είναι το λιπαρό και είναι το μόνο βέβαιο. Το δεύτερο είναι που λέγαμε για τα πώς θα μπορούσε να θεραπεύσει όλα αυτά. Δεν μπορεί να έχει την απέτηση από ένα παιδί να κάνει διατροφή όταν εσύ ο ίδιος τρως άσχημα. Ναι. Δηλαδή, θα κάνεις το όλοι μαζί στο τραπέζι. Ναι, είναι ο βασικός κανόνας. Κάθεσαι, ναι, με τους γονείς σου μία φορά την ημέρα, ας είναι πρωινό, ας είναι πρόγευμα, να μάθει το. Η θρησκεία σε αυτό παρεμπιπτόντως, σε αυτό το κομμάτι, το ιερό γεύμα, αν θέλεις, ξέρω τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη ακριβώς, ότι κάνουμε την προσευχή, κάθομαστε όλοι μαζί στο τραπέζι, υπάρχει η Κυριακή που τρώμε όλοι μαζί, από εκεί πηγάζει όλο αυτό. Ναι. Δεν έχει άδικο σε όλο αυτό. Σίγουρα δεν έχει άδικο και αυτό καταρχήν ενώνει και μια οικογένεια. Μπράβο, πέρα από το κομμάτι. Βλέπεις, μαθαίνεις να τρως έτσι. Είναι γενικά μια πολύ ωραία διαδικασία που σίγουρα συνδέεται και με προτεραιότητα. Αρκεί να υπάρχουν καλές συνήθειες και από τους υπόλοιπους. Αυτό που έλεγες. Πολλές φορές ακούω που δεν μπορώ να τους κατηγορήσω γιατί και αυτοί οι γονείς είναι και σίγουρα φέρνουν το καλύτερο για τους γονείς τους. Μα δεν είμαστε εδώ για να δείξουμε να ρίξουμε το κατηγορό. Μπράβο, γιατί και στην Ελλάδα τους αυτοί κάποιοι άλλοι τους μάθανε. Που και οι άλλοι κάποιοι άλλοι. Και τα κατοχικά σύνδρομα που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις την απέτηση από ένα παιδί να
να τρώει υγιεινά όταν εσύ τρως καλά. Και από εκεί και πέρα, φροντίζεις και εσύ σιγά σιγά να κάνεις και εσύ μια καλή διατροφή. Ναι. Ακόμα και αν πεις στο παιδί ότι το κάνουμε για να ζήσουμε περισσότερα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό όμως να εξηγείς στο παιδί το λόγο που το κάνεις. Ναι. Γιατί τι είναι τελικά σωστή διατροφή? Είναι απλά τρως σαλάτες και φρούτα? Δεν είναι να τρώω και σαλάτες και φρούτα. Είναι γενικά φροντίζω το σώμα μου. Εσύ να σου έχει τυχεί περίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας που ήταν και οι γονείς από πάνω? Εγώ δεν δέχομαι χωρίς παιδιά, χωρίς γονείς. Χωρίς γονείς. Είναι και ποτέ το παιδί δεν κάνει δίαιτα. Είναι από τους βασικούς κανόνες γιατί το έχω δουλέψει και έχω δει ότι βοηθάει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Μπήκαν και οι γονείς τελικά σε πρόγραμμα? Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Είναι συμβόλαιο. Ξεκινάς με αυτό. Γιατί δεν θα τα καταφέρεις. Θα απογοητευτεί και ο γονιός και το παιδί. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις ακόμα και στον τομέα αυτό πλέον? Να σου πω, για μένα το θέμα είναι να το φέρει ο γονιός στο γραφείο ή να αρχίσει να ασχολείται. Καταρχήν, σε ποια ηλικία θα καταλάβουμε ότι ένα παιδί έχει τάση παχυσαρκίας? Από τα δύο. Γιατί έχω βρει πολύ ωραία λιλιπούτια έτσι, στρουμπουλά μωράκια, που οκ, αλλά από τα ένα-δύο και μετά. Ναι, κοίτα να δεις. Ένα παιδί το οποίο είναι Αρχικά να ξεκινήσω από το εξής, ότι όλα τα παιδιά είναι καλό να τρέφονται πιο υγιεινά. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με πάχος, ναι, και μόνο με λιπόδες στο που αυξάνεται και αντίστοιχα αυξάνεται και το βάρος. Αυτό είναι το εμφανές. Ναι, αλλά είμαι παχύσαρκος. Αλλά έχει να κάνει και με τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνεις, που έχει να κάνει με καλύτερη ανάπτυξη, καλύτερη ευεξία γενικότερα, σωματική και πνευματική υγεία. Έχει να κάνει αρκετά πράγματα. Οπότε είναι άσχετα με την παχυσαρκία. Είναι καλό όλοι να γνωρίζουν ότι είναι καλή διατροφή. Άλλοι πιο έντονα και άλλοι όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παχαίνουν πιο εύκολα και άλλοι άνθρωποι που δεν παχαίνουν τόσο εύκολα. Δεν του βάζουμε όλους στην ίδια κατηγορία. Θέλω να το κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα. Αισιόδοξα. Και να πούμε, αν θα μπορούσε να μας πεις έτσι μια ιδανική μέρα ενός 12χρονου παιδιού που είναι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, πώς θα μπορούσε να είναι μια τυπική μέρα και μάλλον και πώς θα έπρεπε να είναι μια τυπική μέρα του διατροφικά? Κοίτα να δεις. Υπάρχουν πολλοί κανόνες πίσω από αυτό. Πόσο ασβέστια θα πρέπει να παίρνει, πόσο πρωτεΐνη. Σίγουρα, απλά να πούμε. Ναι, αν θέλετε μια γενική εικόνα. Μια γενική εικόνα. Και οι ποσότητες έχουν να κάνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φάμε όσπρια ή λαχανικά, γιατί δεν θα πω κάτι τέτοιο. Είναι να φας το πρωί ένα ποτήρι γάλα, να φας δύο φέτες ψωμί με μέλι και ταχίνι, να φας και ένα φρούτο για να πάρεις και τη βιταμίνη C για το νοσοκομείο σου, γιατί πηγαίνεις στο σχολείο και μικρόβια υπάρχουν παντού. Μάλιστα. Πηγαίνεις στο σχολείο, παίρνεις ένα χυμό από το κηλικείο ή το έχεις πάρει μαζί σου. Σου έχει φτιάξει κάποιος ένα σάντουιτς, το οποίο μπορεί να έχει Φιλαδέλφια με σολομό, μπορεί να έχει τυρί γαλοπούλα, μπορεί να έχει αυγό και τυρί, μπορεί να έχει μέλι με ταχίνι. Και παίζεις και λίγο με τα ψωμάκια για να είναι πιο δελαστικό για το παιδί. Ακριβώς. Έχουν βγάλει οι εταιρείες απίστευτα ψωμάκια. Πολύ πραγματικά, ωραία. Πραγματικά ωραία προϊόντα και στους φούρνους ακόμα. Σωστά. Λοιπόν, το μεσημέρι γυρίζει πάντα ένα πιάτο σαλάτα που έχει άκα φρούτα και ένα πιάτο το οποίο θα έχει μαγειρευτεί, το οποίο θα είναι στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πιάτο φακές, μπορεί να είναι αρακάς με τυράκι και ψωμάκι δίπλα. Απαραίτητη προϋπόθεση στο παιδάκι να κάτσει στο τραπέζι για να φάει. Βασικές αρχές που τις λέμε για τους μεγάλους πλέον. Όχι μπροστά στη τηλεόραση, μπροστά στο PC, στο PlayStation. Μπορεί να ξαναφάει ένα ποτήρι γάλα με την κυπριακά ή να του κόψει λίγα φρούτα, να του βάλει λίγο τυρί και λίγο σκυρούς καρπούς. Ένα έτσι πάλι και ματάκι. Και το βράδυ σίγουρα κάτι πιο ελαφρύ γιατί το παιδί θέλει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Το οποίο μπορεί να είναι από το μεσημεριανό σε μικρότερη ποσότητα για να είναι πιο εύκολο και να μην έχει μαμά να μαγειρέψει πολλά πράγματα. Ή αν θέλει να ασχοληθεί πολύ με τη μαγειρική, μπορεί να του φτιάξει εκείνη ένα μπέργκερ με μπιφτέκι γαλοπούλα, σε μπιφτέκι κοτόπουλου, ή να βάλει άλλα, να παίξει με αυγό και τυρί, να παίξει με άλλα λαχανικά. Σωστά. Και στο διατροφή.gr έχετε πάρα πολλές συνταγές. Μπείτε στο διατροφή.gr, μπορείτε να δείτε πάρα πολύ ωραίες συνταγές, διαιτητικές και πάρα πολύ γευστικές. Έκανε ένα κοτόπουλο κάποια στιγμή το οποίο ήταν εξαιρετικό. Πανέ. Ναι, το πανέ αυτό. Ναι. Το οποίο ήταν εξαιρετικό. Και λες, ας πούμε, κοτόπουλο και πάρα πολύ είναι και διστακτική στο κοτόπουλο. Σου λένε εντάξει, πάλι κοτόπουλο. Και όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα. Γενικά, να ξέρεις ότι τα παιδιά, όταν τα παίρνεις και τα βάζεις σε ένα τέτοιο ρόλο, ότι μαθαίνουμε όλοι μαζί να τρώμε, επειδή είναι το ενωμένο το όλα μαζί, έχει πολύ ωραία. Για εκείνο είναι πολύ όμορφο πράγμα. Και όταν φτιάχνει μαζί του κουλουράκια για το Σαββατοκύριακο, για το σχολείο, τα μηνύματα που παίρνει είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το δεν πρέπει να φας ένα ναι, γλυκό. Αυτό είναι το χειρότερο. Γενικά αυτά τα δεν πρέπει και τα πολύ αγχωμένες καταστάσεις επιδεινώνουν και αυτή την κατάσταση, έτσι ναι, δεν είναι? Δεν χρειάζεται. Μπορείς απλά να του εξηγείς γιατί δεν τα τρώμε. Γιατί τα τρώμε, αλλά όχι τόσο συχνά. Αυτό. Γλυκά στα παιδιά κάθε πότε?
Γενικά στα παιδιά, κοίτα να δεις. Αν είναι ένα κέικ που το έχει φτιάξει η μαμά, μπορεί να τρώνε να είναι και κάθε μέρα. Αν με ρωτάς αν μπορεί να είναι βάφλα, δεν θα έλεγα να φάει το παιδί μια βάφλα το απόγευμα μόνο του ή μια σοκολάτα μόνο του. Αλλά το να φάει 30 γραμμάρια κάποια γλυκαντική ουσία δεν είναι απογορευτικό. Ειδικά αν έχει μέσα ξηρούς καρπούς και αν έχει μαύρη σοκολάτα ή κακάο, που έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Μετά μπορεί να το ξεγελάει και να το παίρνει, όπως είπα, να το φτιάχνει ριζόγαλα, να το φτιάχνει. Σπιτικές κρέμες, ημούς. Εύκολες. Πιο χαμηλών λιπαρών, τέλος πάντων. Να το φτιάχνει ένα που λέγαμε και την άλλη φορά τα smoothies. Α, που είναι πολύ ωραία με φρούτα και γιαούρτι ή με γάλα μέσα. Και δηλαδή, πάγο. Εντάξει, τώρα βέβαια το χειμώνα, όχι πάγο, αλλά. Εντάξει, μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα και πραγματικά το θέμα είναι να έχεις λίγο χρόνο. Και να καταλάβεις την αξία και πολλές φορές ένα παιδί δεν μπορεί να μπει στο ρόλο της δίαιτας. Δεν μπορεί να πεινάσει. Αν πεινάσει, είναι το μόνο βέβαιο ότι αργότερα θα γίνει παχυσαρκό από τη στέρηση που έχει βιώσει στην παιδική του ηλικία. Ναι, η στέρηση. Ή από το φόβο να κάνει δίαιτα γιατί θα πεινάσει, γιατί η πείνα σίγουρα φέρνει και αρνητικά συναισθήματα. Φέρνει διάσπαση προσοχής. Φέρνει κακή διάθεση να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Πολύ σημαντικό. Που σημαίνει ότι δεν μπαίνει. Δεν κοινωνικοποιείται τόσο πολύ. Σημαίνει κακή σχέση με τους γονείς, δεν απολαμβάνει τη σχέση με τους γονείς. Έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Οπότε. Και σίγουρα το πιο σημαντικό ακριβώς μετά τη διατροφή είναι η άσκηση. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να, κάθε γονιός, τουλάχιστον μία ωρίτσα την ημέρα, να πηγαίνει το παιδί του να κάνει μια αθλητική δραστηριότητα. Και να σου πω και κάτι. Ένα πολύ ωραίο που έχει να κάνει πάλι με υπολογιστή. Υπάρχουν κάποια games που είναι για διάφορες ηλικίες. Mm-hmm. Τώρα δυστυχώς δεν θυμάμαι το site. Δεν είναι ελληνικό, είναι ξένο. Mm-hmm. Και η Youfik έχει, που είναι youfik.com. Mm-hmm. Μπορώ να τα δω την άλλη φορά για να σας τα πω. Ωραία. Που έχει παιχνίδια για παιδάκια κάθες ηλικίας που έχει να κάνει με την τροφή. Α, πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικό. Αυτό μπορούμε θα το συζητήσουμε, θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε και το demo του, να το παίξουμε και στην εκπομπή. Ναι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, πήγε 7 η ώρα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η Βασιλική, που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα είναι και την επόμενη Τρίτη μαζί μας με έτσι πολύ ωραίο διατροφικό θέμα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι τα καλύτερα, να περάσετε ένα ξεκούραστο και έτσι όμορφο απόγευμα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο στις 6 ώρα με αστρολογικές προβλέψεις από την Ολυμπία Χριστοδουλή και η Χριστίνα Αγγελή θα μας μάθει πολύ εύκολα χτενίσματα για τα μαλλιά μας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.